κράτη, νοσοκομείο Θεσσαλονίκη. Τώρα, σε σχέση με τα, χθες, με τα περιστατικά αυτά, τι έχετε να σημειώσετε τη δικιά σας? Προσωπικά μου προκαλεί ανίποτη θλίψη αυτό το γεγονός, τα γεγονότα μάλλον που έγιναν χθες, γιατί για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στα χρονικά, έχουμε πραγματικά νοσοκομεία τόσο κοντά και μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό έβαλε πραγματικά σε επικινδυνότητα τη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί το επισκεπτήριο. Προσωπικά στην παιδιατρική, οι μικροί ασθενείς φοβήθηκαν με τους πρώτους και τις φασαρίες πάρα πολύ. Είχαμε επεισόδια μέσα στην κλινική. Οι γονείς δεν μπορούσαν να έρθουν να επισκεφτούν τα παιδιά. Το νοσοκομείο στην εφημερία του δεν μπορούσε να δεχτεί ασθενείς οι οποίοι είχαν ανάγκη περίθαλψης, γιατί είναι λογικό, φοβόταν όλα αυτά που γινόταν να μπουν μέσα. Και πραγματικά, ανεξάρτητα από το λόγο που πραγματικά μπορεί να υπάρχει ένα δίκαιο, δεν το ξέρω καθόλου, δεν είμαι εγώ αυτός που τα κρίνω, είναι αμαρτία στο Θεό, ας το πω έτσι, να γίνεται αυτό, ειδικά έναντι ενός ιδρύματος όπως είναι ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο ανέκαθεν έχει περιθάλψει αυτήν την ομάδα των ανθρώπων πάντα και θα συνεχίσει να το κάνει. Είμαστε πάντα κοντά τους. Το δημόσιο νοσοκομείο είναι γι' αυτό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπήρχαν παιδιά τα οποία ήτανε Ρωμά μέσα στο νοσοκομείο, τα οποία περιθάλπτονται, έχουν τα θέματα τους και λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Και αυτά φοβήθηκαν. Και αυτά ένιωσαν λίγο άβολα εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι οποιαδήποτε τέτοια διαμαρτυρία πρέπει να γίνεται σε άλλο χώρο και όχι εκτός και μέσα ενδεχομένως σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε και στη διάρκεια της νύχτας παρέμεναν άτομα μέσα. Έτσι άκουσα, προσωπικά δεν ήμουν εδώ, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό εγκυμονεί φόβους σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και στους γιατρούς που πρέπει να μετακινήσουν αίματα, να δώσουν εξετάσεις, να φροντίσουν ανθρώπους που είναι από την εντατική μέχρι τις παθολογικές, παιδιατρικές κλινικές. Και φυσικά αυτό προκαλεί μια τεράστια λειτουργία, αλλά το βασικό, βάζει σε επικινδυνότητα τους ίδιους ασθενείς. Καταργεί την έννοια του νοσοκομείου, έτσι όπως το ξέρουμε. Δεν μπορεί να πάει κάποιος να νοσηλευτεί. Χθες, αν ήσουν άρρωστος, δεν μπορούσες να πας στο νοσοκομείο. Με αυτά όλα που άκουγες. Και αν τυχόν δεν τα έχεις ακούσει, ερχόμενος κοντά, θα σηκωνώσεις και θα έκανες αμέσως αναστροφή. Γι' αυτό είναι θλιβερό, πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ για το